Καλησπέρα σα, κύριε Σταραμόπουλε, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, Γιώργο, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλά, καλά εσύ. Είστε και πόσο καλά μπορεί να είναι κανένας, βέβαια, με αυτά τα θλιβερά γεγονότα, έτσι. Είστε και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, τώρα μου το είπε, το διαβάζω το σκονάκι, ο Κώσο Κούσης, που έχετε λόγο ψήφο, δηλαδή, για τη Χρυσή Μπαλά. Ναι, ναι, ακριβώς. Μπράβο, ωραίο. Ναι, εδώ και 30 τόσα χρόνια. Ναι. Το 1988. Λοιπόν, την τελευταία φορά, τι ψηφίσατε την τελευταία φορά? Το Μέση. Επειδή το France Football έχει κριτήρια, δεν μπορώ να σας πω, το πρώτο κριτήριο είναι τι έκανε ο ποδοσφαιριστής τη συγκεκριμένη πάντα χρονιά, έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου τα τελευταία 20 χρόνια. Όμως δεν βαθμολογούμε το τι είναι γενικά στη ζωή του. Τη συγκεκριμένη χρονιά, χρονιά ο Μέση οδήγησε για πρώτη φορά στην καριέρα του την Αργεντινή στην κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα, δηλαδή του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ναι. Επίσης την οδήγησε στην κατάκτηση του Κόπα Ντελ Ρέι, του κυπέλλου του βασιλιά της Ισπανίας, όπου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πέτυχε και 2 γκολ. Και βέβαια βοήθησε την Μπαρσελόνα με τα 1.002 οικονομικά προβλήματα να εξασφαλίσει και την έξοδό της στο σημερινό Champions League. Ναι, βέβαια. Αυτά τα λίγα κατάφερε, όντως. Ναι. Στα μέτρια του κιόλας, έτσι. Ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Σταραμόπουλε, τι γίνεται τώρα με τη Ρωσία γενικότερα? Τι γίνεται στο... Καταρχήν πρέπει να πω κάτι άλλο. Ναι. Βλέπουμε όλοι τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά έχουμε ξεχάσει τι είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια δίπλα μας στη Σερβία, έτσι, ή στην Κύπρο. Γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα, αλλά εκεί το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Που στη Σερβία ήταν πραγματικό μακελιό, έτσι. Και θυμόμαστε όλοι, δεν είχαν στείλει ελληνικές τηλεοράσεις ή τα ραδιόφωνα ή εφημερίδες απεσταλμένους στη Σερβία. Τα μαθαίναμε όλα από το CNN που έδειχνε κάτι κρότους. Δεν μας δείχνανε το μακελιό που γινόταν. Έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, κύριε Σταραμόπουλο, και τώρα ο καθένας με ένα κινητό και ένα hands-free. Δεκτό, αλλά τώρα θέλω να πω, κάνει τα πάντα. Τώρα τα κανάλια έχουν στείλει και απεσταλμένους όμως, έτσι, εντάξει. Που τότε, που θα έπρεπε εκείνη την εποχή να είχαν στείλει ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Έτσι είναι. Τώρα το θέμα είναι ότι, αν το ψάξουμε λίγο ιστορικά το θέμα, θα δούμε ότι υπάρχει η συνθήκη της Βέρνης το 1990 με την επανένωση της Γερμανίας, όπου υπήρχαν κάποιες συμφωνίες που στην πάροδο των ετών δεν τηρήθηκαν, έτσι. Δηλαδή, έλεγε τότε η συμφωνία αυτή ότι οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης δεν θα ενταχθούν ούτε σε ένα οργανισμό δυτικό, ούτε σε ένα ανατολικό, έτσι. Και είδαμε 12 χώρες να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και τις τρεις βαλτικές επίσης, και τώρα και η Ουκρανία προς τα εκεί οδεύει. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους, έτσι, γιατί υπήρχαν προειδοποιήσεις εκ μέρους της Ρωσίας. Αλλά κανείς προφανώς δεν τα άκουγε, κανένας δεν τους έλαβαν υπόψη. Σε πάση περιπτώσει, τώρα είναι κάτι τραγικό, θλιβερό να χάνονται άνθρωποι στην εποχή μας σε πόλεμο. Είναι τραγικό. Mm-hmm. Τώρα, είναι γεγονός ότι ταξιδέχεται έντονα πειρά η Ρωσία. Όπως θυμόμαστε όλοι, είχε αποκλειστεί τότε και η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, που διαλύθηκε στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει. Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή η FIFA και η UEFA, μετά από έντονες πιέσεις που δέχτηκαν, γιατί δεν πρέπει να ξεχάμε, το παιχνίδι είναι και πολιτικό, έτσι. Φυσικά. Μπορεί να λέμε ότι η αθλητική έξοδο από την πολιτική, αλλά η πολιτική έχει μπει για τα καλά εδώ και χρόνια και στον αθλητισμό. Και η FIFA λοιπόν με την UEFA απέβαλαν την εθνική ομάδα της Ρωσίας, η οποία μέσα στον Μάρτιο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια την Πολωνία, γιατί η Πολωνία, η Τσεχία και η Σουηδία, μετά την Πολωνία, θα έπαιζε με το ζευγάρι του νικητή Τσεχίας-Σουηδίας. Λοιπόν, οι τρεις αυτές ομοσπονδίες είπαν ότι εμείς, αν γίνει το παιχνίδι, δεν θα πάμε να παίξουμε απέναντι στους Ρώσους. Βεβαίως, εδώ έρχεται τώρα ο διευθύνων σύμβουλος Λειψίας, σήμερα ο Όλιβερ Μίντοφ, και λέει για μας, το μποϊκοτάζ αυτό που θα έκαναν οι Πολωνοί, δεν το βρίσκουμε σωστό, γιατί θεωρούμε ότι ο αθλητισμός έπρεπε να ενώνει τον κόσμο και όχι να τον χωρίζει και να εμπλέκεται η πολιτική στα πόδια μας. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η διοίκηση και οι φύλακες της Λειψίας
Αναφερόμενοι στον πρώην καγκελάριο τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, ο οποίος είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου της Nord Stream 1 και Nord Stream 2 και της Rosneft, και από τον Μάιο θα ήταν και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Gazprom, του είπαν ότι κοίτα να δεις, αν δεν αποχωρήσεις θα σε διαγράψουμε από επίτιμο μέλος. Γεγονός είναι βέβαια όλα αυτά δεν είναι καλά για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, αλλά πάνω απ' όλα βέβαια προέχουν οι ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να σταματήσει επειγόντως να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, να βρεθεί λύση όμως. Γιατί στο τραπέζι κάτσαν από χθες, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί. Να βρεθεί μια λύση, γιατί ξέρουμε όλοι όπως λένε και για το χειρότερο, λέει, η χειρότερη εξοδικαστική λύση είναι το καλύτερο δικαστήριο, έτσι. Βέβαια, οπότε σημαίνει. Και εδώ θα πρέπει να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποια λύση. Σίγουρα νικητές δεν υπάρχουν εδώ, οι τιμένοι είναι όλοι. Και να επιστρέψει η κανονικότητα σε αυτόν τον τομέα, γιατί είδαμε ότι διαφύγαμε από τον κορονοϊό και πήγαμε σε άλλες ιστορίες. Και από ό,τι λέει η ανακοίνωση FIFA και UEFA, ο αποκλεισμός της Ρωσίας και των ρωσικών ομάδων είναι μέχρι ο τέρας. Δηλαδή, αν αύριο ή σε 10 μέρες λυθεί το πρόβλημα, ενδεχομένως λέμε πάντα, η εθνική ομάδα της Ρωσίας να δώσει αυτά τα παιχνίδια με την Πολωνία και δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο και για τη Σπαρτάκ Μόσχας, ίσως αν προλάβει τις ημερομηνίες, δύσκολο αυτή τη στιγμή να παίζει απέναντι στη Λευσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν λυθεί γρήγορα το θέμα, τότε την προσφυγή αγωνιστική περίοδο θέλω να πιστεύω ότι οι ρωσικές ομάδες θα είναι και στις 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Α, είστε τόσο αισιόδοξο, δηλαδή είναι αυτό θέλω να πιστεύω, προσωρινό θέλω να αυτό που... Ναι, γιατί η αποβολή τους είναι μέχρι νεοτέρας. Δεν βγήκε καμία απόφαση που να λέει σας αποκλείω για 1, 2, 3 χρόνια ή για 5. Λέει μέχρι νεοτέρας. Αυτό το μέχρι νεοτέρας ουσιαστικά αυτό δείχνει. Ναι. Να βρεθεί η λύση. Είναι γενικό και αόριστο. Ναι, ακριβώς. Βέβαια, βλέπουμε και, και άσχημα γεγονότα, όχι γεγονότα, άσχημες συμπεριφορές μεταξύ ποδοσφαιριστών τώρα που προέρχονται από τη Ρωσία, από την Ουκρανία. Μιλάμε για υψηλό επίπεδο, κοντράρονται, είναι και τα social media που κάνουν πολύ μεγάλο κακό πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπω κάτι ξεφωνητά από παίχτες, συναδελφικά ξεφωνητά δηλαδή, από Ουκρανούς προς Ρώσους και από Ρώσους προς Ουκρανούς. Δυσκολεύει πολύ το πράγμα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Και μάλιστα ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας, ο Δημήτρης Σελιούκ, στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, αναφερόμενος στις κυρώσεις FIFA, λέει πάντα έλεγαν ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι εκτός πολιτικής, αλλά δυστυχώς αυτή η αναμενόμενη είδηση, η άσχημη είδηση έφτασε. Τώρα η εθνική ομάδα δηλαδή, θα πάει δυστυχώς στο παγκόσμιο κύπελο, οι σύλλογοι είναι εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ελπίζουμε οι κυρώσεις να έρθουν και η εθνική μας ομάδα, προσθέτει ο κ. Σελιούκ, να επιστρέψει. Και προσθέτει χαρακτηριστικά και ένα ποδοσφαιριστή Πολωνών, τον Κριχόβιακ. Αμφιβάλλω, λέει, ότι αν φύγει από εμάς θα βρει ένα παρόμοιο συμβόλαιο. Και έχει απόλυτο δίκιο, βέβαια, εσύ. Ναι. Αν φύγει από εμάς θα έχει, τι είπατε, ένα παρόμοιο συμβόλαιο. Ενώ αν φύγει από την ομάδα του τώρα τη ρωσική, πώς θα μπορέσει να βρει ένα παρόμοιο συμβόλαιο. Που δίνουν πολλά λεφτά οι ρωσικές ομάδες στους ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Ναι, είναι πρόβλημα γενικότερο, κύριε Σταραμόπουλε. Είναι γενικότερο πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, είναι γενικότερο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας κάνατε σοφότερο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε πολλά καλά. Φιλιά στο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.